Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, είναι ένας τρελός κόσμος και σήμερα κοντά σας με τον Κώστα Μπετινάκη και την Άννα Μορφούλη. Καλεσμένη σήμερα στο στούντιο είναι η δημοσιογράφος Μαρία Γκίκα, είναι από τους αντάρτες της ΕΡΤ που συνεχίζουν να κάνουν εκπομπές. Καλημέρα σας, ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση, καλή επιτυχία στην εκπομπή σας. Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε, ευχαριστούμε πολύ που ήρθες κιόλας. Είμαι ενθουσιασμένος που έχω δύο τόσο όμορφες παρουσίες στην εκπομπή και θα προσπαθήσω τώρα να περάσω σε ένα διαφορετικό κλίμα και θα ήθελα να δικαιολογήσω γιατί ξεκινάμε με αυτό το θέμα, το οποίο θα μας ταξιδέψει στη Νότια Κρήτη, στη Βιάννη. Αντί λοιπόν να ασχοληθούμε με τα διεθνή σημαντικά που ασχολείται το BBC, το CNN κτλ., εμείς θέλουμε να ασχοληθούμε με ένα ξεχασμένο από την κυβέρνηση ζήτημα. Στη Βιάννο λοιπόν, που είναι η πατρίδα του Ιωάννη Κονδυλάκη, ο Ιωάννης Κονδυλάκης είναι ο πατέρας του χρονογραφήματος για τις εφημερίδες και για μας τους δημοσιογράφους είναι ο πρώτος πρόεδρος της ΕΣΥΑ. Στη Βιάννο λοιπόν το Σαββατοκύριακο διοργανώνεται συνέδριο με το ξεχασμένο, όπως είπαμε, από την κυβέρνηση ζήτημα των γερμανικών πολεμικών αποζημιώσεων. Εκτός από τους γνωστούς αγωνιστές για το ζήτημα αυτό από τη χώρα, συμμετέχουν και Γερμανοί καθηγητές και νομικοί, και αυτό το θεωρώ πάρα πολύ σημαντικό, που έχουν ασχοληθεί και έχουν δημοσιοποιήσει τις απόψεις τους για το ζήτημα που διαφέρουν παρασάγκας από τις απόψεις της γερμανικής κυβέρνησης. Περισσότερο όμως πιστεύω ότι θα έχουμε από Δευτέρα, όταν θα έχει τελειώσει το συνέδριο, και θέλω και κάτι, μια προσωπική παρατήρηση να κάνω, μια κατάθεση ψυχής. Το βίντεο που ακολουθεί το αφιερώνω σε έναν αγαπητό φίλο και αγωνιστή από τη Βιάννο, τον κάποτε πρόεδρο του Πολιτιστικού Συλλόγου Κερατόκαμπου, Σάβα Πετράκη, που δεν είναι πια μαζί μας. Να δούμε το βίντεο. Έδρα του Δήμου Βιάννου είναι ο ιστορικός οικισμός της Άνω Βιάννου, γενέτειρα και ιδιαίτερη πατρίδα του πατέρα του χρονογραφήματος Ιωάννη Κονδυλάκη. Το 1943 θανατώθηκαν από τους Γερμανούς τουλάχιστον 400 άτομα από τα χωριά Άγιος Βασίλειος, Σίμι, Πεύκος, Κρεβατάς, Κεφαλοβρύση, Καλάμι, Αμυρά, Βαχός, τα οποία χωριά στη συνέχεια λαιλατήθηκαν και κάηκαν. Μαζί τους ολοσχερός παραδόθηκε στις φλόγες και ο Σικολόγος, ενώ οι κατοικοί του πήραν το δρόμο για διπλανές περιοχές, Ρωτάση, Μεσαρά, Αρκαλοχώρη, όπου είχαν κάποιο συγγενή να τους βοηθήσει εκείνες τις δύσκολες ώρες που έβλεπαν το βιός τους να καίγεται και τους συγγενείς και φίλους να σκοτώνονται και τα γειτονόπουλα να μένουν ορφανά και αβοήθητα στους δρόμους. Τα μνημεία που έχουν στηθεί, όπως το Ηρώο στα Αμυρά, των Πεσόντων στο Βαχό, στον Άγιο Βασίλειο, στο οροπέδιο του Ομαλού, στη Σίμη, υπενθυμίζουν κάθε στιγμή, κάθε λεπτό, το αδούλωτο και αγωνιστικό πνεύμα των κατοίκων της Βιάννου. Η Βιάννος λοιπόν είναι ένα από τα μαρτυρικά χωριά της χώρας. Κάποτε θα πιστεύω ότι θα κατορθώσουμε να αφιερώσουμε μια εκπομπή σε αυτό το μεγάλο ζήτημα. Να πούμε κάτι για τα Καλάβρητα, το Δίστομο, τόσα άλλα μέρη που μόνο στην Κρήτη υπάρχουν πάρα πολλά χωριά που γνώρισαν τη θηριωδία του ναζισμού. Και τώρα ας πάμε σε ένα θέμα διαφορετικό.
Ναι, θα συνομιλήσουμε με την αίθουσα σύνταξης με τον συνάδελφο τον Μάριο Μπουμπή. Μάριε, καλημέρα. Δύο λεφτά, Μάριε. Είπα διαφορετικό θέμα, ενώ κατά βάθος δεν είναι διαφορετικό. Αναφέρεται και αυτό σε πόλεμο, σε καταστροφές και αν έχουν να διαλέξουν κάποιοι να σκοτωθούν από χημικά αέρια ή από πυράβλους στόμαχο. Ακριβώς. Μάριε, θες να μας πεις δύο λόγια για το διάγγελμα του Μπαράκ Ομπάμα στον αμερικανικό λαό? Βεβαίως, καλημέρα σας. Καλημέρα. Και καλή αρχή στην εκπομπή σας. Ευχαριστούμε. Λοιπόν, χθες το βράδυ ώρα Αμερικής και ξημερώματα ώρα Ελλάδος, ο Αμερικανός πρόεδρος Μπαράκ Ομπάμα απίθυνε το διάγγελμά του στον αμερικανικό λαό. Εκ πρώτης όψεως, αλλά μάλλον και εκ δεύτερης, φάνηκε πως το πρώτο του μέλημα ήταν να κερδίσει εκ νέου τις εντυπώσεις στην επικοινωνιακή σκακέρα, ειδικώς μετά την ρωσική πρόταση του Πούτιν σχετικά με τον έλεγχο των συριακών χημικών όπλων. Ενώ κατά βάθος θα μπορούσε να πει κανείς ότι αποσκοπεί και στο να κερδίσει χρόνο λόγω της μεγάλης αμφιβολίας που υπάρχει αυτή τη στιγμή στο εσωτερικό της χώρας, τόσο στην κοινή γνώμη όσο και στο Κογκρέσο, που προς το παρόν δείχνει ότι δεν τον στηρίζει ιδιαίτερα. Φοβάται, πιστεύω, Μάριε, φοβάται, πιστεύω, να μην πάθει και το φιάσκο που έπαθε ο Κάμερον στην Αγγλία. Ακριβώς. Αυτό είναι ένα καμπανάκι. Αν και ούτως ή άλλως μιλάμε για άλλα μεγέθη στις Ηνωμένες Πολιτείες και για τον ίδιο, αλλά σίγουρα αυτό το πρόσφανο καμπανάκι με το φιάσκο της κυβέρνησης Κάμερον και το κοφαντικό χαστούκι που ήρθε στο Βρετανικό Κοινοβούλιο, σίγουρα μπορεί να του θυμίζει κάποια πράγματα. Από εκεί πέρα δεν ήθελε να φανεί, επειδή θα έλεγε κανείς ότι στάθηκε επαναλαμβάνοντας πράγματα που έχει αναφέρει πολλά και στις τελευταίες ημέρες. Δηλαδή, σίγουρα δεν ήθελε να φανεί ότι η ρωσική πρόταση του έδωσε την ευκαιρία να κάνει πίσω. Αυτό θα ήταν μια μικρή ήττα αυτή τη στιγμή. Και για αυτό τον λόγο ήταν αρκετά σκληρός, επαναλαμβάνοντας για άλλη μια φορά όλους αυτούς τους λόγους και τα επιχειρήματα για τα οποία θεωρεί ακόμη ότι η επέμβαση θα ήταν η καλύτερη επιλογή, κυρίως ως ένα ισχυρό μήνυμα σε ένα καθεστώς σαν του Άσαντ. Μάριε, νομίζω ακόμα ότι υπάρχει και κάποια δυσχέρεια στην αντιμετώπιση της ρωσικής πρότασης από τα Ηνωμένα Έθνη και από το Συμβούλιο Ασφαλείας, γιατί οι Ρώσοι επιμένουν να μην θέλουν να περάσει κάποια απόφαση του Συμβουλίου Ασφαλείας ακόμα, αλλά να υπάρχει μια συνέχιση, ας πούμε, της ασάφειας σε αυτή την κατάσταση. Δεν ξέρω αν υπάρχουν κάποια τελευταία τηλεγραφήματα, αν έχεις δει κάτι. Η ασάφεια θα μπορούσε να εξυπηρετεί τη Ρωσία από την έννοια ότι θα μπορούσε να εκτονωθεί η κατάσταση και από τη στιγμή ειδικά που η Συρία είναι το τελευταίο πιόνι ίσως στη ρωσική σκακέρα στη Μέση Ανατολή, ο τελευταίος πιστός της σύμμαχος, σίγουρα δεν θα μπορούσε να κάνει τόσο εύκολα πίσω από τη στιγμή που επιμένουν οι Ηνωμένες Πολιτείες. Ένα άλλο στοιχείο που αξίζει να σταθούμε είναι το γεγονός ότι ο Μπαράκ Ομπάμα έκανε επίκληση, μια αρκετά συναισθηματική επίκληση στους φιλελευθέρους, οι οποίοι αποτελούν και τη μεγαλύτερη μάζα του Κογκρέσου, η οποία τον αμφισβητεί, λέγοντάς τους πως θα έπρεπε, πριν πάρουν την οποιαδήποτε απόφαση, εάν χρειαστεί στο μέλλον τελικά, να σκεφτούν τα παιδιά της Συρίας και τον λόγο για τον οποίο θα πρέπει να κάνουν κάτι για αυτά για να τα σώσουν. Και επιπροσθέτως μίλησε ακόμα πιο σχηματικά, αναφέροντας ότι δεν υπάρχει καμία μα καμία περίπτωση να πατήσει αμερικάνικη μπότα σε συριακό έδαφος. Είναι ο φόβος αυτός που έχει πάθει από το φιάσκο και στην επέμβαση στο Αφγανιστάν και στο Ιράκ. Ακριβώς. Θέλει να εξορκίσει αυτά τα φαντάσματα και να μην αφήσει καμία υπόνοια σύνδεση, έστω και στο υποσυνείδητο του αμερικανικού λόγου αυτών των υποθέσεων. Με την ευκαιρία του διαγγέλματος, τη χρονική ευκαιρία, ήταν παραμονή της 10ης Σεπτεμβρίου που έγινε. Προσπαθεί να φανεί έτσι λίγο πιο ειρηνικός από όσα ακολούθησαν την 10η Σεπτεμβρίου, που είναι σήμερα η 12η επέτειος από την τραγωδία των δίδυμων πύργων κτλ. Μάλιστα, ναι. Είναι η 12η επέτειος από την 11η Σεπτεμβρίου του 2001.
όπου το κλίμα είναι ακόμα πιο φορτισμένο, υπό την έννοια ότι καταρχήν είχαμε και μία έκρηξη στην Βεγγάζη, όπου σήμερα τύχαινε να υπάρχει και η επέτειος του ενός έτους από την μεγάλη αναταραχή στο προξενείο πέρυσι της Βεγγάζης. Εδώ βλέπουμε βέβαια Νέα Υόρκη 11 Σεπτεμβρίου ναι. του 2001. Ναι, ακριβώς, ναι. Βλέπουμε κάτι πλάνα, Μάριε. Ναι, ναι, ναι. Οπότε η είδηση, το τελευταίο τηλεγράφημα είναι ότι θα υπάρχουν αυξημένα μέτρα ασφαλείας στο Ground Zero, στο πάρκο και στη λίμνη που έχει κατασκευαστεί μετά την καταστροφή των δίδυμων πύργων. Και το ερώτημα κάθε χρόνο που ανακύπτει σε αυτή την επέτειο είναι πόσο διαφορετικός είναι ο κόσμος από τότε και αν τα πράγματα είναι καλύτερα. Οπότε τυχαίνει αυτή η συγκυρία να είναι εξαιρετικά δυσάρεστη, διότι η απάντηση σε αυτό το ερώτημα είναι ότι υπάρχει ένας νέος εχθρός, ο οποίος είναι το καθεστώς του Άσαντ, με τον οποιονδήποτε τρόπο για το κατά πόσο μπορούν να είναι σίγουροι για το τι ακριβώς έχει συμβεί με τα χημικά στο έδαφος της Συρίας και στη Βαγδάδη. Μάρια, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά. Και εγώ ευχαριστώ. Και το σχόλιο που έχω να κάνω για την 10η Σεπτεμβρίου είναι ότι ξέρουμε μόνο αυτά που μας έχουν πει. Δεν ξέρουμε αν όλα αυτά είναι αλήθεια. Υπάρχουν πάρα πολλές αμφιβολίες ότι όλη αυτή η ιστορία έγινε... θα θυμίσω κάτι το οποίο μας είχαν πει τις πρώτες μέρες και μετά αποσιωπήθηκε τελείως, ότι μετά από αυτή την εικόνα που θυμηθήκαμε με το βίντεο, βρήκανε τα διαβατήρια των τρομοκρατών που έπεσαν επάνω στους πύργους. Αν είναι ποτέ δυνατόν, να, μετά από αυτό την έκρηξη, να βρεθεί το χάρτινο διαβατήριο. Εν πάση περιπτώσει, έχουν υποθεί τόσες τρομερές ιστορίες, χρησιμοποιήθηκαν σαν προφάσεις αυτές οι επιθέσεις για να πληγεί το Αφγανιστάν, λες και έφταιγε ο αφγανικός λαός. Και μετά είχαν βάλει και υπεύθυνο και το Ιράκ, το Σαντάμ Χουσέιν, αυτόν που δαιμονοποίησαν τον πρώην σύμμαχο των ΗΠΑ. Εν πάση περιπτώσει, η ιστορία κάποτε ελπίζω να δείξει, αν και πάντα ξέρουμε ότι την ιστορία τη γράφουν οι νικητές. Θα πάμε λίγο στην Τουρκία, όπου φαίνεται ότι αναζωπυρώνονται οι ταραχές. Είχαμε επεισόδια. Πάλι, εκτεταμένη χρήση δακρυγόνων από την αστυνομία. Έκαναν μια πορεία διαδηλωτές στο κέντρο της Κωνσταντινούπολης για να εκφράσουν τη διαμαρτυρία τους μετά από το θάνατο ενός διαδηλωτή στη νότια επαρχία Χατάι. Κατά τη διάρκεια λοιπόν της πορείας η αστυνομία έκανε εκτεταμένη χρήση δακρυγόνων, όπως είπαμε, προσπαθώντας να τους αποθήσει. Χρησιμοποίησαν τις αντλίες νερού, αυτά που έχουμε δει και άλλες φορές. Εκτόξευσαν δακρυγόνα στα στενά. Οι διαδηλωτές προσπαθούσαν να αποφύγουν από όλα αυτά. Και τελικά η αστυνομία απέκλεισε την είσοδο ακόμα και στην πλατεία Ταξίμ. Πιστεύω ότι αν συνεχιστεί η αναταραχή θα έχουμε περισσότερα αύριο. Γιατί τη νύχτα είχαμε επεισόδια και στην Άγκυρα για αυτό το θέμα. Τώρα θα περάσουμε πάλι στον εσωτερικό χώρο και θα δώσουμε την ευκαιρία να μας πει μερικά πράγματα η συνάδελφος η Μαρία Γκίκα, γιατί σήμερα έχουμε μια επέτειο. Είναι τα τρίμηνα του Κεδίκογλου, όχι του Κεδίκογλου, τα τρίμηνα του διαγγέλματος του Κεδίκογλου με το οποίο έκλεισε... Έπεσε το μαύρο στην ΕΡΤ. Θέλω να σας προσκαλέσω όλους σήμερα, γιατί από τις 7.30 ώρα και μετά υπάρχει μια συναυλία στο Ραδιομέγαρο της Αγίας Παρασκευής, όπου πολλοί και εκλεκτοί καλλιτέχνες θα δηλώσουν... Θυμάσαι να μας πεις ονόματα. Παπα Κωνσταντίνου, Καλλιόπη Βέτα, είναι πάρα πολλοί καλλιτέχνες που θα έρθουν σήμερα στην συναυλία από τις 7.30 ώρα στο Ραδιομέγαρο της Αγίας Παρασκευής. Είστε όλοι καλεσμένοι. Θέλουμε την αμέριστη συμπαράστασή σας στον αγώνα που δίνουμε. Τρεις μήνες τώρα έχουμε μείνει εκεί, παραμένουμε στην ΕΡΤ, την κρατάμε ανοιχτή και ζωντανή. Βέβαια, κάποιοι από τους συναδέλφους μας, πρέπει να πω ότι ξεπούλησαν τον αγώνα, έφυγαν, πήγαν στη Δέλτα Τάφ, σε αυτό το μόρφωμα. Προτίμησαν να κάνουν μία δίμηνη σύμβαση. Λες και οι δημοσιογράφοι είναι εποχικοί υπάλληλοι. Μου θυμίζει δασοπυροσβέστες. Δεν το λέω προς Θεού απαξιωτικά για τους δασοπυροσβέστες. Ο τρόπος είναι.
Τα παράτησαν όλα, τους πίεσαν, τους έπεισαν, υπήρχαν οικονομικά προβλήματα, δεν μπορώ να ξέρω για όλους τι ακριβώς συνέβη. Πάντως υπήρξαν και συνάδελφοι οι οποίοι ξεπούλησαν τον αγώνα, ενώ ήταν πολύ επαναστατικοί στην αρχή, μετά πήγαν στην Δέλτα Τάφ και πλέον... Εκεί νομίζω ότι βασίστηκε και ο υπουργός της... Παντελής ο Καψής, ο οποίος... Ναι, υπήρξε ανθρωποφαγία από ένα διάστημα και έπειτα. Θέλω να μην είμαστε τόσο αποαξιωτικοί για τους συναδέλφους όλους. Όχι, θέλω να το πούμε αυτό. Δεν είμαι, γιατί, κάποιοι. Ναι, γιατί όλοι γνωρίζουμε ότι... Ότι υπάρχουν οικονομικά προβλήματα, πιέσεις από οικογενειακό περιβάλλον, αβεβαιότητα και το εργασιακό μέλλον. Όμως αναφέρθηκα σε κάποιους συγκεκριμένους, οι οποίοι ήταν πάρα πολύ επαναστάτες στην αρχή, μπροστάριδες στον αγώνα και στο τέλος έφυγαν. Αυτά συμβαίνουν, δεν το συζητάω. Αλλά ίσα ίσα που με πολλούς από τους... Σαφέστατα. Μάλιστα με πολλούς από τους συναδέλφους μας που έχουν υπογράψει αυτή τη δίμηνη σύμβαση στη Δέλτα Τάφ, έχουμε άριστες σχέσεις. Είναι πολύ πιθανό να ξανασυναντηθούμε. Δεν χαλάμε τις σχέσεις μας. Αυτό που θέλω να επισημάνω, επειδή εγώ είμαι και αθλητική συντάκτρια, είναι ότι πλέον εμείς στην ΕΡΤ έχουμε μείνει 3 έως 5 άτομα. Η δουλειά είναι πάρα πολύ μεγάλη. Θα σας δώσω, να καταλάβετε, έναν αριθμό που υπάρχει στη Δέλτα Τάφ τώρα, στο αθλητικό τμήμα. Αυτά τα 3 άτομα που λες, οι 3 συνάδελφοι, δεν έχετε... κάνει αίτηση, όχι, βέβαια. Όχι. Ήταν συνειδητή επιλογή να μην κάνουμε αίτηση στην Δέλτα Τάφ. Ουσιαστικά, εγώ να σας πω την αλήθεια ότι δεν μπήκα καν στην διαδικασία να δω και την αίτηση. Είδα την προκήρυξη, αλλά αρνήθηκα να μπω στη διαδικασία να δω την αίτηση. Δεν μπορώ να ξεπουλήσω τα 27,5 χρόνια που έχω στην ΕΡΤ για να πάω να υπογράψω μια δίμηνη σύμβαση. Είμαι ξεκάθαρη σε αυτό και απόλυτη. Και θέλω να επισημάνω ότι οι συνάδελφοί μας στο νέο αθλητικό τμήμα που έχει προκύψει στην Δέλτα Τάφ, που είναι γύρω στα 25-30 άτομα, γιατί προστίθεται συνεχώς καινούργιοι, το Σαββατοκύριακο η μισή τουλάχιστον είχαν ρεπό. Αυτό τώρα μπορείτε να καταλάβετε, όταν υπάρχουν τόσα αθλητικά γεγονότα, η μισή να έχουν ρεπό από τους 30 που υπάρχουν εκεί, και εμείς βγάζουμε όλη τη δουλειά και δεν είμαστε 5. Είναι απίστευτο αυτό που συμβαίνει. Εν πάση περιπτώσει, και δεν έχουμε χάσει κυριολεκτικά είδηση, όχι μόνο στα δελτία ειδήσεων, αλλά και στις ενημερωτικές εκπομπές, στο ραδιόφωνο. Και το άλλο που θα ήθελα να επισημάνω είναι ότι σε αυτό το μόρφωμα της Δέλτα Τάφ δεν υπάρχει καθόλου ραδιόφωνο. Μιλάμε τώρα για μια δημόσια τηλεόραση. Αυτό με πονάει εμένα ιδιαίτερα. Πάρα πολύ, το ξέρω, γι' αυτό και το επισημαίνω. Το επισημαίνω. Του τρίτου προγράμματος, το δεύτερο πρόγραμμα, ο Κόσμος, η Ερασπορ, όλα τα ραδιόφωνα της ΕΡΤ που πλέον έχουν συγγύσει. Και τα έχει απαξιώσει. Γιατί τα έχει απαξιώσει. Ουσιαστικά υπάρχει βέβαια το πρώτο πρόγραμμα που προσπαθεί να ενσωματώσει όλα τα. Αλλά αυτό σίγουρα. Το μεταδίδεται διαδικτυακά. Να πούμε κιόλας ότι από το airtopen.com, thepressproject.gr, στο ραδιόφωνο στην Αττική στους 91,8 στα FM και στους 7,29 στα μεσαία. Θα τα ξαναπείς αυτά. Θα τα ξαναπώ, γιατί είναι πολύ σημαντικό, γιατί κάνουμε και εμείς εκπομπές και στο ραδιόφωνο. Προσπαθούμε να ενισχύσουμε και να κρατήσουμε ανοιχτή και ζωντανή την ΕΡΤ. Είναι πολύ δύσκολος ο αγώνας που δίνουμε. Θέλουμε τη συμπαράσταση όλων. Έρχεται κόσμος. Τους γνωρίζουμε από κοντά και ουσιαστικά πιστεύω ότι μόνο εμείς μπορούμε αυτή τη στιγμή να αντισταθούμε και να κάνουμε κάτι. Το λέω με... Η ΕΡΤ είναι για μένα μια πάρα πολύ πονεμένη ιστορία. Το ξέρω, γιατί από εκεί... 30 χρόνια έζησα και στο ραδιόφωνο και στην τηλεόραση και γνωρίζω όλο τον κόσμο και όλους τους συναδέλφους και... Ήταν ένα χτύπημα για μένα, ένα τράνταγμα. Δεν το φανταζόμουν ποτέ αυτό ότι θα συμβεί. Ούτε κι εμείς. Και για μας ήταν και πολύ άσχημο το ότι σταμάτησε η μετάδοση του σήματος της ΕΡΤ από την EBU. Μάλιστα, ως κίνηση επαγγελματιών δημοσιογράφων, μαζί με τον Δημήτρη τον Τζαλαπάτη, κάναμε διαβήματα τόσο στην EBU, όσο και, και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, εξηγώντας περί τίνος πρόκειται η Δέλτα Τάφ, αυτό το μόρφωμα, αυτό το έκτρωμα, ας μου επιτραπεί η έκφραση, αλλά περί τέτοιου πρόκειται. Και να επισημάνω εδώ ότι υπάρχουν μόνο 2 ενημερωτικές εκπομπές το πρωί, 8 με 10 και 10 με 12, και υπάρχει και ένα δελτίο ειδήσεων στις 6 ώρα, δεν υπάρχει τίποτα άλλο.
για ποια ενημέρωση μιλάμε. Και βεβαίως επισημαίνω ότι δεν υπάρχουν και ραδιοφωνικές εκπομπές. Για μένα η ενημέρωση είναι όταν εσείς παράλληλα έχετε κανονικό πρόγραμμα. Κανονικό πρόγραμμα, παράγουμε πρόγραμμα ενημερωτικό 24 ώρες το 24ωρο με εκπομπές, δελτία ειδήσεων μεγάλης διάρκειας. Ανταποκρίσεις και να επισημάνουμε ότι υπάρχει ο Πάνος ο Χαρίτος, ο μοναδικός ανταποκριτής που υπάρχει στην Μέση Ανατολή. Αυτοί είμαστε. Εμείς έτσι αγωνιζόμαστε και σας περιμένουμε σήμερα στην συναυλία στο Ραδιομέγαρο στις 7.30 να έρθετε. Σας έχουμε ανάγκη. Και να πεις άλλη μια φορά τις συχνότητες που ναι, μπορούν... Ναι, 91,8 στα FM στην Αττική, 7.29 στα Μεσαία σε όλη την Ελλάδα, επίσης διαδικτυακά από το airtopen.com και το thepressproject.gr. Βεβαίως υπάρχουν και άλλοι που μεταδίδουν το πρόγραμμα της ΕΡΤ, αλλά αυτά είναι τα πιο γνωστά, για να μην αδικώ κάποιον. Όχι, γιατί και από τη ζούγκλα. Και από, ναι, και από τη ζούγκλα, νομίζω και από το Matrix 24. Από την πρώτη και από άλλα, ημέρα σχεδόν. Ναι, και από άλλα, για να μην αδικήσω κάποιον. Όχι, φυσικά, φυσικά. Είναι, η συμπαράσταση διαδικτυακή ήταν πάρα πολύ θερμή και από πάρα πολλούς συναδέλφους. Δεν κλείνει το θέμα της ΕΡΤ εδώ. Τη συμπαράστασή μας εκφράζουμε σε όλους τους συναδέλφους. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εκείνο που θέλω να πούμε τώρα, ότι η ΕΡΤ είναι μια σταγόνα σε αυτά που συμβαίνουν. Δηλαδή, αν σκεφτούμε τι γίνεται στην παιδεία. Στην υγεία. Στην υγεία και τα λοιπά. Και μια και μιλάμε για παιδεία, μπορούμε να συνδεθούμε με τον Λάμπρο Παναγιώτου. Λάμπρο, καλημέρα μας. Ναι, καλημέρα. Αφού μου κάνετε καρδιά περβόλη, τώρα συνδέεται με την παιδεία, θα σας πω εγώ να πω συναδέλφους που με ακούνε εκεί. Καλημέρα, καλημέρα. Να πω ένα πράγμα χαρακτηριστικά, γιατί και εγώ ήρθα στο πετσί μου αυτόν τον εργασιακό μεσαίων, μου φέρναν μπροστά μου να υπογράψω μία σύμβαση και δεν την υπέγραψα. Γιατί είμαι ήρωας. Αλλά γιατί δεν μπορεί να κάνουμε συνέχεια να δίνουμε δηλαδή εκτός τα πάντα στη ζωή μας. Και να πω για κάτι, μπορεί να έχουν οικονομικό πρόβλημα οι καλοί συνάδελφοι. Αν πάνε σε ένα πόλεμο, τους διαλέξει ο αρχισυντάκτης τους ή ο διευθυντής τους και τους πάνε το πιστόλι στον κρόβο, τι θα κάνουν. Θα ξεπουλήσουν τα πάντα. Ένα αγώνα δίνουν. Και εμείς έχουμε παιδιά. Και εμείς τα αφήσαμε νηστικά. Και εμείς δεν υπογράψαμε τη σύμβαση. Και εμάς μας πετάξαν στον δρόμο. Και εμείς ξεσπιτωθήκαμε μετά από 17 χρόνια. Πρέπει κάποιος να πει ένα όχι. Σε αυτά τα τέρατα που βρήκαμε μπροστά μας. Σε αυτούς να μην τους χαρακτηρίσω. Που εμείς πάραμε 1.500 ευρώ και αυτοί ήθελαν να διατηρήσουν 40.000 και 50.000 ευρώ το μήνα. Και ξαφνικά εκεί που λέγαμε θα μας πληρώσουν με σάντουιτς, κάνουν τις μεγαλύτερες μεταγραφές του αιώνα. Μακάρι να ανοίξει η αγορά, αλλά δεν μας δουλεύουν. Άρα λοιπόν, αφήνω αυτές τις αιχμές για τους συναδέρφους, γιατί εγώ δεν είμαι ήρωας. Τουλάχιστον δεν είμαστε και βλάκες όπως νομίζουν κάποιοι. Πάμε στο θέμα της παιδείας. Πύριος η νίκη της Νέας Δημοκρατίας, εντός εισαγωγικών νίκη, καθώς είχαμε 52 ψήφους υπέρ και 45 κατά. Άρα λοιπόν, είναι νόμος του κράτους η παιδεία. Θα ξεκινήσω λιγάκι όμως λίγο ανορθόδοξα σήμερα, γιατί εκνευρίσκαμε το θέμα της ΕΡΤ. Πάρα πολύ και τους συναδέρφους. Γιατί η κυβέρνηση ένα πράγμα θέλει και η κυβέρνηση, του ΔΕΡΗ και βασίλευε. Άλλωστε ο Βενιζέλος το είδε, το μόνο πράγμα θέλει είναι να πάει σε εκλογές, γιατί με το 0% στην Αττική, καταλαβαίνετε, δεν μπορεί να κουβαλάει ούτε νερό στην υποκράτους. Ξεκινάω αντίθετα. Ό,τι και να φέρει αγαπητοί συνάδελφοι ρεπούς εδώ στη Βουλή, ό,τι και να πει και καλό να πει, θα σπέψουν όλοι να την κατακρίνουν και δεν την πιστεύουν πλέον. Άρα λοιπόν, πού θέλω να καταλήξω, ότι η κυβέρνηση και καλό να είναι το νομοσχέδιο, δεν την πιστεύει κανένας. Είναι σαν το παιδάκι που με το λύκο στα πρόβατα. Καθώς, επειδή είμαι και εκπαιδευτικός, άκουσα τον κύριο Αρβανιτόπουλο, ο οποίος ναι μεν έκανε, έδωσε μια ερμηνεία του νομοσχεδίου, παρά τα αυτά όμως ήταν και λιγάκι προκλητικός. Δηλαδή λέει, κάνετε έναν αγώνα, εμείς πιστεύουμε ότι πρέπει να δράσετε σχολεία, αλλά οι οικογένειες δεν σηκώνουν άλλα βάρη. Μη βάζετε και άλλα βάρη στις οικογένειες. Άρα λοιπόν, τα βάζουν τα βάρη εκπαιδευτικοί ή η κυβέρνηση τα έβαλε τα βάρη στις οικογένειες. Δεύτερον, Ευάγγελος Βενιζέλος, περίμεναν την 11η Σεπτεμβρίου εκπαιδευτικοί για να κάνουν ένα παιδιά να κλείσει τα σχολεία. Όχι κύριε Βενιζέλε, εσείς περιμένατε την 11η Σεπτεμβρίου για να φέρετε το νομοσχέδιο στη Βουλή. Παραδέχτηκε ο κύριος Αρβανιτόπουλος ότι 18.000 εκπαιδευτικοί, θα έχουμε 18.000 εκπαιδευτικούς λιγότερους. Πώς θα καλυφθούν αυτά, υποσχέθηκε όμως ότι δεν θα υπάρξει ούτε ένα σχολείο χωρίς δάσκαλο, ούτε ένα ίδρυμα χωρίς εκπαιδευτικό, ούτε ένα κτίρια παντού και βιβλία. Πώς θα καλυφθούν αυτά τα 18.000 εκπαιδευτικοί. Από τα σχολεία που θα απομείνουν ανοιχτά. Μίλησε για τους 2.000 εκπαιδευτικούς που έστειλε στη διαθεσιμότητα και λυπήθηκε για αυτούς. Και λέει όμως, υποσχέθηκε η κυβέρνηση ότι δεν πρόκειται κανένας να πάει στην ανεργία. Και λέει,
προωθήσαμε τόσο τους ρεφονιπιακούς σταθμούς, τόσο εκεί, τόσο εκεί. Δηλαδή, ο καθηγητής θα κάνει το Σβάρτσενέγκερ και θα κάνει 1-2-3, έπεθανε η κυρία, 1-2-3. Αυτά τα πράγματα είναι απερίγραφτα, κυρίες και κύριοι. Εγώ δεν τα καταλαβαίνω, πραγματικά. Αν μη τι άλλο, μην παίζουν με τον πόνο των εκπαιδευτικών. Γιατί, ό,τι και να κάνουν τους εκπαιδευτικούς και να τους απαξιώνουν, να ξέρουν ένα πράγμα. Στηλίδευσε ακόμη και το γράμμα που έστειλαν οι εκπαιδευτικοί στους μαθητές τους. Εγώ δεν θα συμφωνήσω, δεν θα διαφωνήσω. Θα πω το εξής όμως. Είναι ένας τρόπος επικοινωνίας, ένας τρόπος αγώνα, γιατί ό,τι και να γίνει, ο μαθητής πιστεύει σε ένα πράγμα, αγαπητοί συνάδελφοι, ότι ο δάσκαλος είναι ο δεύτερος πατέρας του και η δασκάλα η δεύτερη μητέρα του. Όσο και αν θέλω να σας απαξιώσω τους καθηγητές, να ξέρουν ότι για τα παιδιά θα είναι πάντα ο πατέρας τους και η μάνα τους. Σήμανος είσαι, Λάμπρε μου. Και όταν ο κύριος Αρβανιτόπουλος, εγώ το χαρακτηρίζω τσαλάκο το νούμερο 2, συγκεκριμένα λέει στους καθηγητές και τους κουνάει το χέρι, και θέλετε και κάτι άλλο, έγινε πολύ δώρος για τον μπάρμπερι του κυρίου Τσίπρα. Πώς τα λένε, δεν τα ξέρω αυτές τις συνδυασίες. Γιατί εγώ είμαι Ζαρόσκι, δεν είμαι Σβαρόσκι, είμαι Ζαρόσκι. Πάνω μέχρι κάτω είμαι Ζάρα. Άρα λοιπόν, για τον μπούρμπερι, μπάρμπερι, πώς το διάβασα, το λένε αυτό το πουκάμισο, μπορεί να μας πούνε και το κουστομάκι του κυρίου, αφού το θέλουν αυτοί την πολεμική και πολιτική, το κουστομάκι του κυρίου Ατσαλάκου, το πόσο κόστο νούμερο 2. Να μας το πούν και αυτό. Γιατί ως εκπαιδευτικός δεν έπρεπε ο κύριος Αρμανιτόπουλος να μιλήσει έτσι. Αφαξιωτικά για τους εκπαιδευτικούς. Και ας πω και κάτι, μιλάω ως κοινωνιολόγος, ο οποίος θα γράψει 2.500 χρόνια ιστορία, γιατί εγώ θα διοριστώ μετά από 2.500 χρόνια, γιατί παίρνω ένα κοινωνιολόγο κάθε χρόνο. Άρα λοιπόν, εγώ γράφω την ιστορία όπως γράφω και αρχαίοι Έλληνες. Σε 2.500 χρόνια που θα με διορίζει, αν μη τι άλλο μη με κοροϊδεύει και μη στυλιτεύει την προσπάθειά μου. Και θα πω και κάτι άλλο, το χειρότερο απ' όλα. Ποιος θα πάρει αυτό το έργο το πρωτογενές πλεόνασμα, καθώς ο Αρβανιτόπουλος έταξε χθες, εισηγήθηκε λέει στον Πρωθυπουργό, γιατί βλέπει ότι οι καθηγητές και οι δάσκαλοι επλήγησαν από τα οικονομικά μέτρα και λέει θα εισηγηθεί άμεσα να πάρουν και αυτοί από το πρωτογενές πλεόνασμα. Είδε ο Πρωθυπουργός στη Θεσσαλονίκη, το μοίρασε στους χαμηλούς συνταξιούχους και το μοίρασε και στους αστυνομικούς. Ας το μοιράσει και στα παιδιά της ΕΦ τώρα αυτά που ξεκίνησαν για την καλή προσφορά τους που έδωσαν αυτό το δίμηνο. Αυτά από μένα από τη Βουλή. Λάμπρο, δεν θέλω να πω περισσότερα γιατί θα εκτεθώ ανεπανόρθωτα και δεν πρέπει. Λάμπρο, μου θέλω να σου ρωτήσω κάτι. Ωραία, το διέρη και Βασίλη δεν γίνονται, πρέπει να τελειώνει. Και να σου πω και κάτι. Ο κ. Λοβέρδος ψήφισε ναι στο νομοσχέδιο της παιδείας. Τώρα μένει αποστεριόρι να κρίνουμε αν αυτό το νομοσχέδιο λύσει πραγματικά τα προβλήματα στον εκπαιδευτικό τομέα. Αλλά τα 15 χρόνια όμως κανένα πράγμα. Καθαρίζει την ήρα από το στάρι. Θέλει να σε στείλει. Να γίνεις μηχανικός, δεν ξέρω τι να γίνεις, αλλά τα 15 σου χρόνια δεν σου δίνει άλλα περιθώρια, είσαι τελειωμένος. Θέλει να σε βουτήξει μέσα στο βούρκο ή να σε πάρει η κυρία Μέρκελ για τις φαμπρικές της. Αυτά από μένα. Λάβρο, μου θέλω να σε ρωτήσω δύο πράγματα. Στο νομοσχέδιο γράφει τίποτα για την κατάργηση της πληροφορικής. Ναι, συζητήθηκε αυτό. Έβαλε μαθήματα. Περιμένουμε στη μία ώρα θα είναι το τελικό. Συζητήθηκε ότι είπαν τη μία θα την καταργήσουν, την άλλη θα την καταργήσουν. Αυτό όπως και τα αρχαία της κυρίας Ρεπούση, η οποία είπε να μειωθούν οι ώρες και πιστεύω πάνω να τη φάνε. Κυρία Ρεπούση είπε ότι δεν πρέπει να διδάσκονται με αυτή τη μορφή. Δηλαδή να έχουμε τη μετάφραση χαρακτηριστικά των αρχαίων. Αρχαία και λατινικά. Για να αγαπήσει το παιδί τα αρχαία, να μην το διώξουμε από το σχολείο. Αυτό εννοούσε. Αλλά είπα και πάλι, ό,τι και να πει η κυρία Ρεπούση, τελείωσε, το θεωρείται αρνητικό από όλους. Όχι με τα αρχαία. Η πληροφορική και... μου φαίνεται πως δεν πρέπει να είναι. Μέσα θα το δω, στη μία που είναι το ολοκληρωτικό, κρατάω μια επιφύλαξη. Ήμουν 9 και γέρασε η κυρία Παπαρίγα χθες στην ομιλία της και χαρακτηριστικά στυλίτευσε το νομοσχέδιο και λέει ότι δεν πρόκειται αυτό το νομοσχέδιο να λύσει τα προβλήματα της παιδείας. Αυτά είναι τα νέα από τη Βουλή. Και το δεύτερο, όχι, θέλω να σου κάνω άλλη μια ερώτηση. Ήτανε και κάποιες απουσίες. Ήταν ηχηρές απουσίες. Είχαμε το Λικούδι από τη Δημοκρατική Αριστερά, δεν ξέρω το. Και το Γιωβανόπουλο από τους Ανεξάρτητους Έλληνες. Και ο κύριος Γιωβανόπουλος, αλλά για το Γιωβανόπουλο λέτε. Ναι, και για το Λικούδι και για το Γιωβανόπουλο. Ναι, είναι οι Ανεξάρτητοι Έλληνες είναι. Ούτως ή όχι, θέλω να πω ότι ήταν ηχηρές απουσίες ή απλώς ήταν. Έτυχε. Δεν μπορώ να πω ότι είναι. Δεν σχολιάστηκαν δηλαδή. Δεν μπορώ να πω ότι είναι ηχηρές απουσίες. Αυτό που σχολιάστηκε, που μου έκανε εμένα πάλι τραγική εντύπωση και μου θύμισε το Κιμηλονού των άντρες με πραγματευτάδες. Μπορεί να έχει δίκιο ο κ. Κασαπίδης, ο ανεξάρτητος βουλευτής, να θέλει να τον καλέσει στην Νέα Δημοκρατία και πάλι πίσω. Αλλά βρε έρμε, εδώ συζητάμε για την παιδεία. Καταλαβαίνω. Να σώσουμε και τη φέτα μας. Να σώσουμε τη φέτα το τυρί μας πάνω από το πάρο. Σηκώθηκε ξαφνικά και μίλησε για τη φέτα η οποία κινδυνεύει από τους Καναδούς. Εγώ δεν λέω να κάνουμε τον αγώνα μας. Εγώ είμαι παιδί της αγροθιάς. Αλλά ρε Κασαπίδη μου, σήμερα βρήκες να μιλήσεις για τη φέτα εδώ, 2 ώρα τα χαράματα και πριν γίνει ψηφοφορία για τη φέτα. Σήμερα έχουμε όλο το χρόνο να μιλήσουμε για τη φέτα. Κάνω τα χέρια από τη Μιζίδρα. Δηλαδή κάπου έχουμε μπερδευτεί. Ο κ. Κασαπίδης θέλει ενδεχομένως να τον καλέσει πάλι ο Σαμαράς. Να τον καλέσει, εγώ δεν λέω να μην τον καλέσει. Δήλωσε παρόν.
στο νομοσχέδιο, να τον καλέσει, αλλά είναι άτυχο αυτό για τη ΦΕΤΑ τώρα. Λάμπρο μου, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Άστε καλά και συγγνώμη για το... Όχι, ίσα έδωσες και το χρώμα που έπρεπε στην εκπομπή. Και θα πάω απόψε και εγώ στην ΕΡΤ. Γεια σας. Σε περιμένουμε. Ευχαριστούμε γεια πολύ. Σου, Λάμπρο. Θέλω τώρα να περάσουμε σε ένα άλλο θέμα. Επειδή χτες, ίσως θα μας τα πει καλύτερα η Μαρία, η Εθνική έκανε μια εμφάνιση. Νίκησε 1-0 τη Λετωνία. Αυτό βέβαια δεν ήταν αρκετό για να της δώσει την πρώτη θέση στον όμιλο. Ισοβαθμή με 19 βαθμούς με την Σλοβενία, η οποία κέρδισε 2-1 εκτός έδρα στην Σλοβακία. Και να πάμε για παράζ. Να βάλουμε όμως και τον Ανδρέα τον Αθανασούλη από την αίθουσα σύνταξης. Να κάνει τα διάλογο που ίσως καλύτερα να μας τα πείτε. Ανδρέα, είσαι ευχαριστημένος από το χθεσινό μάτς? Εγώ προσωπικά δεν είμαι ευχαριστημένος από την αστοχία ιδιαίτερα του Μήτρογλου. Εντάξει, νομίζω ότι ο Κώστας Μήτρογλου ήταν μέσα σε όλες τις φάσεις και το γκολ είναι και λίγο υπόθεση τύχης, έτσι. Είναι και αυτός ο παράγοντας, δηλαδή δεν είναι και τόσο εύκολο όσο δείχνει από όχι, φυσικά, τον καναπέ μας, έτσι. Ξέρεις ότι οι θεατές έχουν άλλες απαιτήσεις. Ναι, προφανώς. Αλλά νομίζω ο Μήτρογλου και στο παιχνίδι με το Λιχτενστάιν αλλά και στο χθεσινό παιχνίδι με την Λετωνία ήταν μέσα σε όλες τις φάσεις και δημιούργησε και ο ίδιος τις προδιαγραφές για αυτές τις φάσεις, έτσι. Έκανε τη μισή δουλειά. Η άλλη μισή θα απαιτεί και λίγο τύχη, την οποία δεν είχε χθες ο επιθετικός της Ελλάδας. Σας ακούω. Τι είναι ακριβώς θέλετε να πούμε? Μαρία. Από εδώ και πέρα. Από εδώ και πέρα, τα σενάρια που υπάρχουν για την πρόκριση στο Μουντιάλ της Βραζιλίας. Είναι ξεκάθαρα. Αυτή τη στιγμή ισοβαθμούμε με την Βοσνία στην πρώτη θέση. Οι Βόσνοι όμως έχουν πολλά παραπάνω γκολ από εμάς. Δεν αρκούνται στο 1-0 το οποίο έχει φέρει φέτος η Ελλάδα. Φέτος, στον όμιλο το συγκεκριμένο η Ελλάδα στα 4 από τα 8 παιχνίδια που έχει δώσει. Και έτσι χρειαζόμαστε ένα βαθμό παραπάνω για να πάμε εμείς στο Μουντιάλ απευθείας. Οι Βόσνοι λοιπόν αντιμετωπίζουν την επόμενη αγωνιστική. Δύο έχουν μείνει ακόμα παιχνίδια. 11 Οκτώβρη οι Βόσνοι θα παίξουν με το Λίχτενστάιν στην έδρα τους και στις 15 του μήνα θα αντιμετωπίσουν εκτός έδρας τη Λιθουανία. Αυτό είναι και το παιχνίδι που ίσως... Το πιο δύσκολο. Το πιο δύσκολο, αν και η Λιθουανία ήταν τελευταίο μάτσα αδιάφορη. Οι Βόσνοι είδαμε χθες ότι είχαν και φοβερή βοήθεια από τον κόσμο τους. Πήγανε στην Σλοβακία, 7.500 παρακαλώ. Και μετέτρεψαν το μάτς σε εντός έδρας παρά την ήττα που είχε προηγηθεί πριν από λίγες μέρες από τους Σλοβάκους μέσα στη Βοσνία. Αντικειμενικά πρέπει να πούμε ότι οι Βόσνοι αξίζουν να πάνε απευθείας στο Μουντιάλ με αυτόν τον όμιλο. Το απέδειξαν σε όλα τα παιχνίδια που έχουν δώσει μέχρι τώρα. Κέρδισαν και την Ελλάδα μια φορά. Έφεραν 0-0 στο Καραϊσκάκι. Έχουν πραγματοποιήσει πολύ καλές εμφανίσεις. Ναι, σε σχέση με την Ελλάδα, νομίζω ότι άμα το δει κάποιος πιο αντικειμενικά, η Βοσνία είναι η καλύτερη ομάδα του ομίλου, έτσι και όχι εμείς. Πολύ ωραία. Ανδρέα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Απλά να επισημάνουμε ένα τελευταίο σχόλιο ότι χθες η Ελλάδα με την νίκη της εξασφάλισε μια θέση στα μπαράζ, έτσι που είναι και αυτό επίσης σημαντικό. Δεν έχουν χαθεί ελπίδες, αλλά είναι πάρα πολύ δύσκολο από εδώ και πέρα. Ναι. Και το επόμενο μάτς που έχουμε με τη Σλοβακία σε 11 του μήνα, οι Σλοβάκοι θα κατέβουν αδιάφοροι. Γιατί άμα κερδίζανε χθες τη Βοσνία, θα είχαν και αυτοί οι ελπίδες για να μπουν στη διαδικασία των μπαράζ. Τώρα αυτό δεν υπάρχει και οπότε έχουμε μάχη για δύο, Ελλάδα και Βοσνία. Πολύ ωραία. Σε ευχαριστούμε πολύ, Ανδρέα. Καλή συνέχεια. Είπαμε και για τα αθλητικά. Ωραία. Θα περάσουμε τώρα σε ένα θέμα το οποίο όταν το είδα με συγκλώνησε. Είναι ένα βιντεάκι μικρό που βρήκα στην ιστοσελίδα της Χουριέτ. Η Άννα θα μας πει περισσότερα. Είναι πραγματικά συγκλονιστικό. Όταν μου το έδειξε δηλαδή ο Κώστας, πρώτα απ' όλα στεναχωρήθηκα με αυτό που είδα. Ουσιαστικά είναι μια κοπέλα 16 ετών η οποία ήταν έγκυος. Ανακοίνωσε στους γονείς της εκείνο το ίδιο βράδυ ότι είναι έγκυος. Αν θέλετε να παίζουμε και το βίντεο για να μπορείς να το δεις και εσύ, Μαρία. Και τους ανακοίνωσε λοιπόν το ίδιο βράδυ ότι είναι έγκυος και πηγαίνανε στο νοσοκομείο. Την ώρα λοιπόν που την πηγαίνανε στο νοσοκομείο η κοπέλα ουσιαστικά γέννησε στο δρόμο και χωρίς να συμβαίνει. Εδώ φαίνεται ότι είχε αφήσει το μωρό. Στο δρόμο, άφησε το μωρό στο δρόμο. Και μαζί με τους γονείς της έφυγε. Το παράτησε. Και είναι προφανώς τραβηγμένη από κάποια κάμερα ασφαλείας. Ναι. Τώρα θα δούμε και έναν πεζό ο οποίος περνάει.
Πέρασαν περαστικοί, είδαν τον νεογέννητο, κάλεσαν κατευθείαν ένα στενοφόρο να δουν τι συμβαίνει κτλ. Προφανώς δεν το είδαν, ίσως έκλαιγε. Και θα, γιατί σαν ένα δέμα φαίνεται. Σαν η ένα κοπέλα πακέτο. Ήταν παντρεμένη, πως υπήρχε κάποιο τέτοιο πρόβλημα. Όχι, όχι, όχι. Ήταν, φαίνεται, νέα κοπέλα. Ναι, και... 16 ετών. 16 ετών. Και το παράτησε κυριολεκτικά στη μέση του δρόμου. Ευτυχώς βέβαια που πέρασαν και οι περαστικοί ευτυχώς. Είδαν το βρέφος. Το οποίο εντάξει τελικά. Πραγματικά συγκλονιστικό για όσα συμβαίνουν στην Τουρκία με αυτά που ακούμε με κορίτσια, αυτό που λέγαμε και στην πρώτη εκπομπή. Αυτό που λέγαμε και στην πρώτη εκπομπή για τα νεαρά κορίτσια και τους γάμους που γίνονται στην Τουρκία σε ένα ποσοστό, σε ένα ποσοστό πολύ μεγάλο με ηλικιωμένους που παίρνουν νέα κορίτσια. Ουσιαστικά τα αγοράζουν γιατί αυτοί πληρώνουν πρίκα στην οικογένεια για να τα πάρουν. Εδώ θα δούμε και στη συνέχεια το ασθενοφόρο που έρχεται. Να, κοιτάνε, σου λένε, κοιτάνε, και συμβεί, δεν βλέπω, να έχει βάλει τα χέρια στο πρόσωπο, όπως βλέπεις, δεν το φαντάζονται οι άνθρωποι. Να το φανταστείς. Μα να παρατήσει το βρέφος. Ναι, ναι, ναι. Αλλά 16 χρονών τώρα η κοινωνία εκεί πέρα είναι τελείως διαφορετικά, τα ήθη, τα έθιμα, τέλος πάντων. Είναι πραγματικά συγκλονιστικό. Λοιπόν, θέλετε να περάσουμε σε ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα και να συνεχίσουμε με επίσης σημαντικά θέματα. Φυσικά και το θέμα της ΕΡΤ θα το ξανασυζητήσουμε, δεν θα το αφήσουμε. Ένα μικρό λοιπόν διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε σε λίγο εδώ στο στούντιο. Find4me.gr. Διαφημιστείτε δωρεάν. Η νέα πλατφόρμα του Zoogla.gr. Διαφημίστε την επιχείρησή σας, τα προϊόντα και τις υπηρεσίες σας. Ταχύτατα. Αξιόπιστα. Ευκολόχρηστα. Είστε μήπως ιδιώτης? Καταχωρήστε τις αγγελίες σας εύκολα, γρήγορα, δωρεάν. Find4me.gr. Διαφημιστείτε δωρεάν. Η νέα πλατφόρμα του Zoogla.gr. Νιώθετε άβολα με το σώμα σας? Υποδεχτείτε την τεχνολογική επανάσταση στην καταπολέμηση της κυταρίτιδας. Νέο καλσόν Nanobionic Anti-Celluline. Μετατρέπει τη θερμική ενέργεια που εκπέμπει το ανθρώπινο σώμα σε άποϊπέρυθρες ακτίνες και τις επιστρέφει πίσω σε αυτό. Αποτέλεσμα: μείωση της εμφάνισης της κυταρίτιδας, λία και καλλίγραμμη εμφάνιση. Αγαπήστε ξανά το σώμα σας με το νέο καλσόν Nanobionic Anti-Celluline. Τώρα βλέπω στο BBC ένα θέμα το οποίο νομίζω ότι πρέπει να προκαλέσει μεγάλο ενδιαφέρον, ιδίως στους οικολόγους που είχαν προτείνει τα βιοκαύσιμα. Λοιπόν, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αναμένεται να υποστηρίξει τις προτάσεις που περιορίζουν τις ποσότητες των τροφίμων που χρησιμοποιούνται για την παραγωγή βιοκαυσίμων, δηλαδή των πρώτων υλών τροφίμων, των δημητριακών κυρίως και των άλλων. Υπάρχει μεγάλη ανησυχία ότι τα τρόφιμα που δημιουργούν τα βιοκαύσιμα απομακρύνουν από την παραγωγή τα πραγματικά τρόφιμα και
έχει γίνει μεγάλη εκστρατεία για τα βιοκαύσιμα από διάφορες εταιρείες φυσικά που καρπώνονται τα κέρδη και αυτή τη στιγμή η Ευρωπαϊκή Ένωση θέλει το 10% των βιοκαυσίμων που εισάγονται να περιοριστούν πολύ χαμηλότερα ως το 2020. Βέβαια, ζήσεμά ήμουν αφαστριφίλη, έτσι. Αλλά κατά κάποιο τρόπο αρχίζει και φαίνεται η αντίσταση που προβάλλεται από την Ευρωπαϊκή Ένωση σε ορισμένα ζητήματα. Άννα, έχεις άλλο ένα θέμα, το οποίο έπαιξε στο BBC, έπαιζε επί δύο μέρες και αναφερόταν αμέσως μετά την ανακοίνωση των Ολυμπιακών Αγώνων του Τόκιο. Το BBC αναφέρθηκε υποστηρίζοντας ότι οι Ολυμπιακοί Αγώνες θα προωθήσουν οικονομικά το Τόκιο, σε αντίθεση με αυτό που έγινε στην Ελλάδα, που έγινε με ένα μικρό άλμα, μια μικρή περίοδο. Για μια μικρή περίοδο, μετά αυτό δεν συνεχίστηκε. Οι Ιάπωνες κέρδισαν για δεύτερη φορά τους Ολυμπιακούς Αγώνες μετά το 1964 και θα πρέπει να πούμε ότι ήταν ήττα της Κωνσταντινούπολης που για πέμπτη συνεχόμενη φορά έθεσε υποψηφιότητα για την ανάληψη των Ολυμπιακών Αγώνων και δεν τα κατάφερε. Εν τω μεταξύ, είχε πάει σύσσωμη η πολιτική ηγεσία της Τουρκίας με επικεφαλής τον Ερντογάν και δεν τα κατάφεραν και αυτή τη φορά. Με αφορμή λοιπόν αυτό το θέμα, το BBC πρόβαλε ένα φιλμ από την Ελλάδα, ένα βίντεο μάλλον από την Ελλάδα, έχω μείνει εγώ με τα παλιά, τότε που στη Μονταζιέρα ενώναμε στην ΕΡΤΕ πάνω τα φιλμς. Λοιπόν, αναφέρθηκε στην Ελλάδα ότι ο μόνος επενδυτής σημαντικός που έχει έρθει αυτή τη στιγμή στη χώρα είναι οι Κινέζοι με την Κόσκο. Και ας δούμε το βίντεο. Παρακολουθούμε λοιπόν το βίντεο και ουσιαστικά τι λέει, ότι το ένα χέρι νύβει τ' άλλο και στην περίπτωση της Ελλάδας και της Κίνας αυτή η πρακτική αναμένεται να αποβεί σωτήρια για το μεγάλο ασθενή της Ευρώπης, την Ελλάδα δηλαδή, που η ανεργία έχει χτυπήσει κόκκινο. Το Βρετανικό Δίκτυο αναφέρεται εκτενώς στη λειτουργία της προβλήτας στο λιμάνι του Πειραιά από την Κόσκο. Βλέπουμε εδώ ότι στην κάμερα του BBC μίλησε ο αναπληρωτής γενικός διευθυντής του έργου, είναι ο Ζιάνγκαν Μινγκ, λέγοντας ότι παντού υπάρχει μια επιχειρηματική ευκαιρία και στη συγκεκριμένη περίπτωση η αξιοποίησή της είναι επιτυχής. Προσθέτει μάλιστα ότι από αυτή την συνεργασία όλοι βγαίνουν κερδισμένοι, γιατί όσο η Ελλάδα χρειάζεται την Κίνα, αλλά τόσο και η Κίνα χρειάζεται την Ελλάδα. Ο ανταποκριτής του BBC που τον βλέπουμε τώρα και στην κάμερα τονίζει ότι οι ελληνικές επιχειρήσεις αυξάνουν τις εξαγωγές τους προς την κινέζικη αγορά, παρά το γεγονός ότι αντιπροσωπεύουν μόνο το 1/20 των πωλήσεων. Αναφέρει ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα, μια εταιρεία αναψυκτικών έξω από την Αθήνα, η οποία κατάφερε να τριπλασιάσει τις εξαγωγές της, χάρη στις πωλήσεις που έκανε η Κίνα, μίλησε και η κοπέλα στην κάμερα και είπε ότι με αυτή την πρακτική έχουν καταφέρει να αυξήσουν τα κέρδη τους αρκετά. Το Βρετανικό Δίκτυο την ίδια ώρα αναφέρει ότι τα ιστορικά μνημεία της Ελλάδας προσελκύουν έναν ολοένα αυξανόμενο αριθμό Κινέζων τουριστών και επίσης αναφέρει ότι αρκετοί Έλληνες μαθαίνουν την κινέζικη γλώσσα, οι οποίοι δηλώνουν ότι εν μέσω υψηλής ανεργίας η Κίνα μπορεί να τους προσφέρει ένα καλύτερο μέλλον. Δεν είναι και ότι πιο εύκολο βέβαια να μάθεις Κινέζικα. Όχι, αλλά και πολύ μεγάλος χρόνος. Είναι πολύ περισσότεροι όσοι στρέφονται προς τα εκεί και μαθαίνουν την Κινέζικη για αυτό το λόγο. Να σημειώσουμε ότι το ρεπορτάζ κλείνει με ένα σχόλιο ότι δύο από τα πιο αρχαία έθνη του κόσμου βρίσκονται σήμερα στα δύο άκρα του οικονομικού φάσματος. Δηλαδή η Κίνα προς τα πάνω και εμείς προς τα κάτω. Προς τα κάτω, ακριβώς. Ήταν ένα πολύ ενδιαφέρον ρεπορτάζ. Ψάχνοντας τώρα πάλι στο διαδίκτυο εδώ, σε αυτό το δαιμονικό μηχάνημα, είμαι στο BBC, στο CNN, το οποίο δεν έχει την άποψη που εκφράζει ο περισσότερος κόσμος μετά την ομιλία Ομπάμα, ότι, ότι κάνει πίσω κτλ. Έχει την εντελώς αντίθετη άποψη και το πρώτο του θέμα λέει Ομπάμα, γιατί ο κόσμος πρέπει να δράσει. Το να επιτεθούμε με το να βάλουμε στόχο τη Συρία, το πλήγμα θα στείλει μήνυμα. Δηλαδή, ο καθένας απομόνωσε από το μήνυμα του Ομπάμα εκείνο ακριβώς που ήθελε. Τώρα θέλω να μεταφερθούμε πάλι σε μια άλλη μεριά του κόσμου
και για ένα εντελώς διαφορετικό ζήτημα και ένα εντελώς διαφορετικό θέμα. Να μιλήσουμε για την... όχι να μιλήσουμε, να δούμε το θρησκευτικό συνέστημα στη Ρωσία, που μετά από χρόνια καταπίεσης των χριστιανών επανέρχεται. Σε ένα καταπράσινο νησί, στη μέση μιας μεγάλης λίμνης, της λίμνης Λάντικα στη Βόρεια Ρωσία, βρίσκεται το δημοφιλέστατο μοναστήρι Βαλαάμ, όχι μόνο για τους απλούς Ρώσους πιστούς, αλλά και για τον πρόεδρο Πούτιν. Το φιλμάκι του BBC είναι αποκαλυπτικό όχι μόνο για την αναζωπήρωση του θρησκευτικού συναισθήματος στη Ρωσία, αλλά και τις νέες σχέσεις που αναπτύσσονται ανάμεσα στη Ρωσική Εκκλησία και τη Ρωσική Κυβέρνηση. Η Εκκλησία του Μοναστηριού αναστηλώνεται, όπως συμβαίνει και στα περισσότερα ρωσικά μοναστήρια, τα οποία γνωρίζουν νέα περίοδο ακμής. Στη Ρωσία εξακολουθεί να υπάρχει διαχωρισμός της Εκκλησίας από το κράτος, αλλά η Ορθοδοξία αποτελεί μέρος της εθνικής ταυτότητας των Ρώσων. Στο μοναστήρι καθημερινά καταφθάνουν πολλοί πιστοί, αλλά και τουρίστες. Ο Βλαντίμιρ Πούτιν είναι από τους τακτικούς επισκέπτες του μοναστηριού. Στο μοναστήρι, πολλοί πιστοί αποφασίζουν να βοηθήσουν στην πλούσια συγκομιδή μήλων από τους κήπους του μοναστηριού. Η Ρωσική Εκκλησία είχε γνωρίσει σκληρή καταπίεση, ιδιαίτερα τα πρώτα μετεπαναστατικά χρόνια της Σοβιετικής εποχής. Στην Τσαρική Ρωσία υπήρχαν περισσότερες από 50.000 εκκλησίες, αλλά στα χρόνια πριν από το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, χιλιάδες κληρικοί εκτελέστηκαν. Ο 30χρονος πατήρ Ιωσήφ αποτελεί τη νέα γενιά των μοναχών μετά τα 70 χρόνια της Σοβιετικής κυριαρχίας. Είναι απόφυτος Αμερικανικού σχολείου. Επισημαίνει ότι το μοναστήρι διαθέτει μια μοναδική πολύτιμη εικόνα της ντυμένης στα κόκκινα Παναγίας του Βαλαάμ. Είναι η μοναδική χριστιανική εικόνα που έχει κάνει ταξίδι στο διάστημα, ταξιδεύοντας με διαστημόπλοιο, κάνοντας 488 φορές το γύρο της γης το 2005. Το μοναστήρι Βαλαάμ επισκέφτονται πολλοί κυβερνητικοί αξιωματούχοι, με πρώτο και καλύτερο τον πρόεδρο Πούτιν, ο οποίος επανειλημμένα έχει δηλώσει πως ο εξτρεμισμός είναι ο μεγαλύτερος εχθρός της Ρωσίας. Οι εξτρεμιστές θέλουν να διαλύσουν τη Ρωσία και οι πιστοί θα πρέπει να προστατευθούν. Γεγονός είναι πως η Ρωσική Εκκλησία άντεξε στη δοκιμασία του παρελθόντος και αναμένεται να συνεχίσει την πορεία της και στα επόμενα χρόνια. Θέλω να γυρίσουμε πάλι σε ένα θέμα που ασχοληθήκαμε προηγουμένως και μας το ανέπτυξε ο Λάμπρος. Έχω μπροστά μου την πρώτη σελίδα από τα Χανιώτικα Νέα και το πρώτο θέμα της εφημερίδας είναι σε αναβρασμό η εκπαιδευτική κοινότητα και στα Χανιά. Δηλαδή θέλω να πω ότι η εκπαιδευτική μεταρρύθμιση με τον τρόπο αυτό που γίνεται δημιουργεί προβλήματα σε όλη τη χώρα. Όταν βγαίνει μια χανιώτικη εφημερίδα και μιλάει για αυτό το θέμα και για το τι συμβαίνει στα Χανιά, που κατεξοχήν τα Χανιά ήταν από τις περιοχές που δεν είχαν κινητοποίησεις αντικυβερνητικές, δεν ήταν γνωστές για αντικυβερνητικές κινητοποίησεις. Ας με διαψεύσουν οι συνάδελφοι. Εκείνο που έχω να καταθέσω σαν προσωπική μαρτυρία είναι ότι ο Κωνσταντίνος Καραμαλής ως πρόεδρος της Δημοκρατίας, ο Γέρον Καραμαλής, είχα βρεθεί μαζί του σε ένα ταξίδι, στο τελευταίο του ταξίδι που είχε πάει στη Ρουμανία. Εκεί ένας άλλος καλός συνάδελφος που δεν είναι στη ζωή πια, ο Αντώνης ο Καλαμαράς, φρόντισε και είχαμε μια συνάντηση το βράδυ με τον πρόεδρο της Δημοκρατίας.
ο οποίος σε μια συνάντηση μας είχε πει ότι είναι, δεν είναι για δημοσίευση. Τώρα έχω το δικαίωμα να το πω μετά από τόσα χρόνια. Κατέθεσε σε μια κατάθεση ψυχής κυριολεκτικά και είπε ότι το μεγαλύτερο πρόβλημα που θεωρεί στην Ελλάδα είναι η εκπαιδευτική μεταρρύθμιση. Κάθε κυβέρνηση, μηδέ των δικών του, όπως μας είχε πει, ένιωθε την υποχρέωση να κάνει εκπαιδευτική μεταρρύθμιση. Αυτό ακριβώς το θεώρησε πάρα πολύ στα μεγάλα μείον της κάθε κυβέρνησης. Εδώ δεν έχουμε την κάθε κυβέρνηση που θέλει να κάνει εκπαιδευτική μεταρρύθμιση. Εδώ εμφανίζεται ο κάθε υπουργός. Δηλαδή, εγώ νομίζω ότι δεν έχω ασχοληθεί ειδικά με το θέμα το εκπαιδευτικό, αλλά γνωρίζω πολύ καλά, διαβάζω τις εφημερίδες, ότι ο κάθε υπουργός και η κάθε υπουργός που αναλαμβάνει θεωρεί υποχρέωσή της να κάνει μια μεταρρύθμιση, ένα νομοσχέδιο που δεν νομίζω ότι διορθώνει το ένα το άλλο. Εγώ πιστεύω ότι το κάθε νομοσχέδιο που γίνεται με αυτή την πολυνομία μπερδεύει τα πράγματα και κυρίως μπερδεύει τα παιδιά, τους μαθητές. Καταστρέφει τη ζωή τους, θα έλεγα εγώ. Και ήθελα να κάνω και μια παρατήρηση σε αυτό που είπε ο Λάμπρος για τη δήλωση της κυρίας Ρεπούση. Εγώ πιστεύω ότι τα ελληνικά τα μαθαίνουν καλύτερα αυτοί που ξέρουν αρχαία ελληνικά, δηλαδή αυτοί που έχουν διδαχτεί γραμματική, συντακτικό και αρχαία. Είναι μια πιο εύκολη προσέγγιση εάν ξέρεις λατινικά, αν έχεις μάθει λατινικά, μια προσέγγιση στις άλλες χώρες, γιατί η γλώσσα μας βέβαια έχει και την ιδιομορφία να είναι μοναδική στον κόσμο, ενώ όλες οι άλλες είναι λατινογενείς, τουλάχιστον στην Ευρώπη, δεν μιλάμε για τις συλλάβικες, αλλά τέλος πάντων. Καθώς πλησιάζουμε στο τέλος, θα ήθελα, μια και σε έχουμε εδώ, να μας πεις τι άλλα αθλητικά μπορούμε να... Σήμερα 7 παρατέταρτο παίζει η εθνική μας ομάδα μπάσκετ με την πρωτοαθλήτρια Ευρώπης Ισπανία, το Σάββατο με την Σλοβενία και τη Δευτέρα με την Κροατία. 2 ήττες έκανε στην προκριματική φάση του Ευρωμπάσκετ της Σλοβενίας η εθνική ομάδα, που σημαίνει αυτό ότι δεν μεταφέρει τις νίκες της στην επόμενη φάση. Δύσκολη κατάσταση. Να δούμε πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα. Είναι το δεύτερο μάτς που δίνει με την Ισπανία. Όχι, σε αυτή τη φάση στο Ευρωμπάσκετ είναι το πρώτο παιχνίδι. Το πρώτο παιχνίδι. Γιατί είχε και μία νίκη. Παλαιότερα, όχι, αλλά σε αυτή τη φάση, στη δεύτερη φάση, του Ευρωμπάσκετ, είναι ο πρώτος αγώνας που δίνει. Πολύ δύσκολος βεβαίως με την πρωταθλήτρια Ευρώπης Ισπανία. Έχασε, θυμίζουμε, στην πρώτη φάση του τέταρτου ομίλου από την Ιταλία και τη Φιλανδία. Και τις δύο φορές έφυγε το κακό τρίτο δεκάλεπτο. Ναι, υπήρξαν προβλήματα εκεί. Ο Σπανούλης δεν έπαιζε σε Δεν έπαιζε στους αγώνες. Ελπίζουμε να εξελιχθούν καλύτερα τα πράγματα, να δείξει τις δυνατότητες της η εθνική μας ομάδα και να καταφέρει το καλύτερο δυνατό σε αυτή την πολύ σημαντική διοργάνωση, γιατί μας έχει συνηθίσει πάντα σε μεγάλες επιτυχίες, όπως και γενικότερα θα έλεγα ο ελληνικός αθλητισμός, παρά τα προβλήματα που υπάρχουν, και δεν είναι μόνο οικονομικά, είναι και θέμα κακής διαχείρισης πολλές φορές. Θέλω να επισημάνω τις επιτυχίες που υπήρξαν πρόσφατα στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Κοπηλασίας με 2 μετάλλια, χρυσό στο τετραπλό σκιφ ελαφρών βαρών και με την Κατερίνα Νικολαίδου, το χάλκινο μετάλλιο του Ηλία Ηλιάδη στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Τζούντο, 4η θέση στη ρυθμική γυμναστική από την Βαρβάρα Φίλιου. Είναι σημαντικές επιτυχίες, όπως επίσης και τα κορίτσια του Πόλο, οι νεάνιδες που κατέκτησαν την Κυριακή το χρυσό μετάλλιο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα μέσα στην Κωνσταντινούπολη. Είναι πολύ σημαντικές επιτυχίες του ελληνικού αθλητισμού. Πρέπει να προσεχθούν και να μην μένει η πολιτεία μόνο στις φωτογραφίες που βγάζει με τους αθλητές, τις αθλήτριες και τις ομάδες και στα συγχαρητήρια. Πρέπει να προσεχθούν, γιατί αυτά τα παιδιά αξίζουν. Ναι, αλλά η πολιτεία, όπως έδειξε και με τους Ολυμπιονίκες, έδειξε μια πολύ μεγάλη αχαριστία. Ναι, ναι. Έκανε αυτό είναι γεγονός. Ένα σχόλιο στο Facebook. Ναι, ναι. Το είδα. Ότι κάποτε γκρεμίζαν τα τείχη για τους Ολυμπιονίκες και τώρα τους Ολυμπιονίκες τους γκρεμίζουν από τις σκάλες. Θα έλεγα ότι δεν είναι μόνο αυτό ότι δημιουργούν τεράστια προβλήματα στους Ολυμπιονίκες, αλλά υπάρχουν τόσο σοβαρά προβλήματα που αφορούν, ας πούμε, η ομάδα Πόλο δεν έχει πολλές φορές κολυμβητήριο να προπονηθεί. Δεν είναι μόνο οικονομικά τα θέματα, είναι και ουσιαστικά, είναι και πρακτικά. Συντονισμού. Είναι και συντονισμού λειτουργικά.
Πηγαίνουν οι αθλητές της ενόργανης γυμναστικής στον Άγιο Κοσμά, όπου εκεί είναι οι εγκαταστάσεις, και μέσα στον καύσωνα, στους 40 βαθμούς, δεν λειτουργεί το κλιματιστικό. Δεν έχουν γιατρούς, δηλαδή. Είναι πάρα πολλά τα προβλήματα. Θέλω να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Και εγώ σας ευχαριστώ για την πρόσκληση. Να θυμίσουμε ότι 7.30 ώρα... Από τις 7.30 και μετά σας περιμένουμε όλους στο ραδιομέγαρο της Αγίας Παρασκευής. Συμπληρώνονται σήμερα 3 μήνες από το μαύρο που μας επέβαλαν οι κυβερνώντες στην ΕΡΤ. Σας περιμένουμε όλους. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την συμπαράσταση. 7.30 και μετά στο ραδιομέγαρο της Αγίας Παρασκευής, στην πραγματική ΕΡΤ, την δημόσια ραδιοτηλεόραση. Η συμπαράσταση σας μας δίνει δύναμη στον αγώνα μας και προκειμένου να κρατάμε ανοιχτή και ζωντανή την ΕΡΤ. Και άλλη μια φορά να μας πεις τους σταθμούς από πού μπορούμε να... ERTopen.com, thepressproject.gr, 91,8 στα FM για την Αττική και 729 στα μεσαία για την υπόλοιπη Ελλάδα. Πολύ ωραία. Μαρία, να σε ευχαριστήσουμε πολύ που ήσουν σήμερα στο στούντιο. Και εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση. Καλή αύριο επιτυχία πάλι. Στην εκπομπή. Αύριο πάλι θα είμαστε εδώ, 11 με 12, ένας τρελός κόσμος. Γεια σας. Γεια χαρά.